Εάν θέλετε φτάσει έξω από τα coins, την έχετε πάρει να μπείτε στο buyfacoins.com. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε coins και για το PS4 και για το PS5 σε πάρα πολύ καλές τιμές και με πολύ γρήγορο και εύκολο τρόπο. Εννοείται μην ξεχάσετε να βάλετε το κωδικό JEO για 5% off, το link είναι στο description. Γεια σας παιδιά, ζωτάξε εδώ ένα βίντεο σήμερα και όπως βλέπετε έχουμε Food Draft Challenge, έχουμε max record φέτος 192 Food Draft που είναι πάρα πολύ μικρό, οπότε σήμερα έχω δύο data drafts, έχουν βελτιωθεί, το είδαμε και στο προηγούμενο βιντεάκι. Ελπίζω με ένα μικρό θαύμα να χτυπήσουμε με 193. Αυτά λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like όπως λέω κάθε φορά, μια εγγραφή και πάμε στο βίντεο. Πάμε 4-3-3 εξάλλου. Στο προηγούμενο βιντεάκι διάλεγα συστήματα χωρίς wingers και δεν κάναμε και τίποτα. Max 192 κάναμε. Οπότε για να δοκιμάσουμε και τα συστήματα με wingers και ξεκινάμε με καλούς Ιωνούς γιατί έχουμε Raul Prime Moments 93 Striker. Για να δούμε τι έχουμε Right Winger. Οκ, εντάξει, έχουμε Sterling 90 overall. Δυστυχώς, οπότε βλέπω γολλάνε λίγο οι servers. Οπότε αυτό ίσως να μας πλήξει λίγο. Αλλά ελπίζω να ξεκολλήσουν. Μπορεί να είναι και λίγο λόγω και ίντερνετ. Τέλος πάντων, ελπίζω να ξεκολλήσουν γιατί δεν βγαίνει τώρα ολόκληρο draft challenge με τόσο lag. Ας πάμε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Τι έχουμε εδώ, πέσαμε λίγο από ό,τι βλέπω. Πάμε τον Gray 75 overall από την Everton και θέλουμε καλό κέντρο. Για να δούμε τι έχουμε. Ξεκινάμε καλά. Ου! Μια χαρά αυτό. Αυτό θέλω. Αυτό πραγματικά είναι το μόνο που θέλω. 96 άρδες. Team of the Years, Team of the Season. Αυτό δηλαδή, άμα έχουμε γύρω στους 3 με 4 95 in overall, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Και ο Ζωζίνι είναι μια πολύ καλή αρχή. Δεν συνεχίζουμε τόσο καλά, αλλά και ο Tillmans παλεύεται. Δεν είναι τόσο άσχημο. Άμα μας δώσει τώρα και ένα De Bruyne, να κάνει και το πράσινο link, θα είναι πάρα πολύ καλό. Που γενικά τον δίνει De Bruyne πολύ εύκολα. Ότι δίνει όμως πολύ εύκολα το Team of the Year De Bruyne. Και τον δίνει τώρα το Team of the Year. Έχουμε λοιπόν δύο center mids Team of the Year, 96 και 97 overall. Εντάξει, εγώ αυτό το βλέπω ως κάτι πάρα πολύ καλό, κάτι καλό πανάκινγκ εδώ πέρα. Αλλά δεν μπορώ να πω άλλα γιατί συνεχίζει ακόμα καλύτερα. Έχουμε ακόμα ένα Team of the Year και είναι ο Μαρκίνιος ο 95. Εντάξει, έχουμε πάρα πολύ καλά overalls παιδιά. Αν εξαιρέσει τον Gray, έχουμε πάρα πολύ καλά overalls. Οκ, πολύ καλή αρχή. Για να δούμε. Αχ, δώσε μου εδώ πέρα κάτι καλύτερο. Τέλος πάντων, δίνει Λαφόν, το οποίο είναι 86, κάνει και link με τον Μαρκίνιος, δεν είναι τόσο άσχημο. Εντάξει, παλεύεται. Θέλουμε εδώ πέρα ένα καλό center back δεύτερο. Φάση, ποιο να δώσει εδώ πέρα. Δεν γίνεται καλό από ό,τι φαίνεται. Και μας δίνει τον. Ποιο να πάρουμε, πάμε αυτόν τη Μονακό, τον Ντισάση, τέλος πάντων. Για το chemistry, ένα καλό left back. Από ό,τι φαίνεται καλό είναι και είναι. Κασόλ 95, μια χαρά, κάνει και πράσινο με τον De Bruyne. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλή αρχή, πάρα πολύ όμορφη αρχή. Εδώ πέρα είχαμε και την αλλαγούλα μας, έχουμε ήδη 90 chemistry και έχουμε 89 rating με μία ακόμα θέση στην αρχική δεκάδα η οποία θα είναι ο Χακίμι. Η οποία θα είναι ο Χακίμι. Τώρα να πάρω κάποιον άλλον δεν είναι κανείς από Premier League, οπότε δεν υπάρχει λόγος να πάρω κάποιον άλλον. 100 chemistry. 91 rating, 100 chemistry. Πάρα πολύ καλό. Πρώτη φορά νομίζω έχει ξεκινήσει τόσο καλά draft φέτος. Εντάξει, μπορεί όχι και πρώτη φορά, αλλά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και συνεχίζει ακόμα καλύτερα. Αχ, βασικά δεν είναι Γάλλος ο Μαρκίνιος, ναι. Αυτό ήταν μια πνευματική επιλογή. Τέλος πάντων, δεν νομίζω να μας στοιχίζει. Να δούμε, θα δώσει και εδώ πέρα. Δεν είναι Ρούμπεν Δίας 95. Ναι, τώρα θα έχουμε θέμα με τον goalkeeper λίγο βέβαια. Αλλά έχουμε ακραία ratings. Έχουμε, κοιτάξτε, έχουμε De Bruyne, Ζωζίνιο, Κανσέλο, Δίας, Μαρκίνιος που είναι όλοι 95 overall. Πάρα πολύ καλό έτσι. Και έχουμε και πολύ καλό chemistry. Εντάξει, δεν μπορώ να δω τι μπορεί να πάει τόσο λάθος. Εκτός κι αν από εδώ και πέρα δεν δίνει τίποτα. Αλλά από ό,τι βλέπω συνεχίζει να δίνει ωραία πραγματάκια. Δεν είναι τη Λορέντσο 89 εδώ πέρα π.χ. Έχουμε 92 rating. Με Gray μέσα 75. Οκ. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε 95. Παιδιά δεν είναι πολύ καλά pulls. Πολύ καλά pulls. Όχι pulls. Εντάξει, πολύ καλά picks overall. Ο Hernandez δεν λέει κάτι. Κάνει πράσινο και strong πράσινο με τον Mainan, αλλά όχι, δεν επηρεάζει το chemistry. Οπότε τον έχουμε για αλλαγή εννοείται. Και συνεχίζουμε. Τι έχουμε εδώ πέρα. Δεν μας χαλάει. Δεν μας χαλάει. Ο Lewandowski είναι 92 overall. Δεν μας χαλάει καθόλου. Οπότε τον επιλέγουμε εννοείται. Θέλουμε ένα left winger. Θέλουμε ένα πολύ καλό left winger. Εδώ αυτός είναι right winger, οπότε δεν θα βοηθήσει καθόλου στο chemistry. Έναν, τι να πω. Left winger, ποιο να πω από Premier League. Σον. Ένα Σον θέλουμε. Εδώ πέρα τι μας δίνει, μας δίνει ένα πρώτα, ο οποίος είναι upgrade αντί για το Hakimi. Είναι upgrade, δεν ανεβάζει το chemistry εννοείται, γιατί είναι και σε 4, είναι σε 6 chemistry ο Μαρκίνιος, αλλά έχουμε 92 rating, 97 chemistry, το οποίο 3 chemistry μόνο να δώσει και ο manager, αν και με η τύχη μας δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, αλλά έχουμε ακόμα πολλά picks και δίνει Werner και Ronaldo. Όχι, εντάξει, Ronaldo δεν υπάρχει λόγος να πάρω. Ή Reina να πάρω ή Werner. Πάμε τον Werner, είναι και 96. Τώρα ο Ρέινα θα το πάει 100. Όχι, με τίποτα δεν το πάει 100. Ο Ρέινα δεν το πάει 100, με τίποτα. Οπότε πάμε με Werner και βλέπουμε. Μπορεί να παίξει και αντί για το Sterling. Τώρα εκεί πέρα πέφτει σίγουρα, okay, γιατί είναι και right forward. Έτσι 92-93 rating. 93 rating, 92 chemistry. Και έχουμε στο πάγκο, βλέπετε, 95 και 93. Για να δούμε. Κάντε καλό παναγίδο με το ματιά σου, αλλά
Ξεκινά, εντάξει, αλλά ήταν αναμενόμενο αυτό. Το θέμα είναι πώς θα αντέξει το 92. Αυτό είναι το θέμα. Πώς θα αντέξει το 92. Και μας, εντάξει, νομίζω είμαστε πάρα πολύ close. Νομίζω είμαστε πάρα πολύ close. Άμα δίνει τώρα σε κακό player pick με βάση το χρώμα, δίνει Λεάο. Εντάξει, τώρα κάνουμε και την αλλαγή όλα μας εδώ πέρα και έχουμε 94 και εμείς μόνο όμως. Αυτό είναι ένα θέμα. Τι πει να βάλουμε για να βάλουμε κανένα λαφόντ βασικά. Ίσως βάλουμε λαφόντ. Αναγκαστικά δεν νομίζω να το ρίξει. Τώρα εδώ πέρα λογικά, με βάση τη λογική πάντα, θα δώσει δύο πολύ άσχημα τελευταία player picks. Εννοείται ξεκινάμε τον Χονταδιάρη και αναμενόμενο. Τουλάχιστον να μην πέσει 91. Αν δεν πέσει 91 είναι σίγουρο. Ωραία, δεν έπεσε. Εντάξει, όχι, δεν έπεσε, δεν έπεσε. Το θεωρώ αδύνατο να μην πάμε 93 rating. Το θεωρώ αδύνατο. Λογικά πήγαμε και από τώρα. Αλλά δεν θα το κοιτάξω για να μην πάθω κανένα εγκεφαλικό. Θα το κοιτάξω. Όχι, εντάξει. Ήταν αναμενόμενο. Μήπως πάμε και 94, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν νομίζω. Δεν νομίζω γιατί είναι μικρή η αλλαγή στο rating. Αλλά, όχι, εντάξει, ναι. Πολύ καλό draft. Ίσως, όχι, ίσως, εντάξει. Με διαφορά το κάνει το draft μου για φέτος. Το θέμα είναι τώρα να βρούμε και το. Πώς το λένε, δεν πάει, ναι, δεν πάει με τίποτα 94. Ήθελα να κοιτάξω αν με το συν 11 του Ερνάλντες με το Τίλμανς μήπως ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνει. Οπότε Λαφόντ αντί εμένα και δεν πέφτει. Και επιτέλους μετά από. Εντάξει, όχι πάρα πολλές προσπάθειες, αλλά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα κάνουμε το πρώτο μας 193 food draft. Πάρα πολύ όμορφα. Είναι πολύ καλή ομάδα γενικά. Αν ξέρεις το striker το Ραούλ, ο οποίος γενικά δεν ξέρω, νομίζω δεν μου πολύ αρέσει in game, αλλά είναι πάρα πολύ καλό τραφτάκι και μας δίνει και manager, τώρα που δεν τον έχουμε ανάγκη μας δίνει manager από Premier League. Τέλος πάντων, 93 rating, πρώτο μας 193 food draft, μια χαρά. Μην το κλείσουμε το βιντεάκι έτσι, πάμε να χτίσουμε ακόμα ένα τραφτάκι. Λοιπόν, σύστημα που νικάει δεν αλλάζει, οπότε πάμε πάλι με 4-3-3 και να δούμε, για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Πήγαμε για το 93 food draft, οπότε τώρα πιο χαλαρά, πιο chill draft, αλλά πόσο πιο chill να γίνει όταν ξεκινάει με moments in time 97. Εντάξει, είναι φανερό πλέον, νομίζω ότι πλέον δίνει πολύ καλές κάρτες, οπότε έχουμε ξεκάθαρα στόχο, νομίζω, μιλάω και μεγάλες κουβέντες, αλλά έχουμε ξεκάθαρα στόχο πλέον 194 food draft. Εντάξει, όταν δίνει moments in time, μετά σου δίνει η Savage 94, δεν γίνεται τώρα να κυνηγάς 193, κυνηγάς 194. Και, ατά 95, βλέπετε, δίνει ωραίες καρτούλες, δίνει πάρα πολύ ωραίες καρτούλες. Έχουμε ακόμα καλύτερο ξεκίνημα για το προηγούμενο draft. Απλά εδώ πέρα θα έχουμε θέμα με το chemistry σίγουρα γιατί έχουμε Γαλλία, έχουμε Ιταλία. Το καλό είναι ότι έχουμε σε πολύ κομβική θέση εκεί στο κέντρο Moments Zidane, Άικορ τέλος πάντων. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και εδώ πέρα δηλαδή μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε τον Everton από τη Μενφίκα γιατί και καλά δεν υπήρχε καλύτερο. Και left winger τι μπορεί να μας δώσει, μας δίνει έναν Αμπεντί Πελέ 98 shape shifter. Δεν έχω ιδέα, πραγματικά δεν έχω ιδέα πώς θα βγάλουμε chemistry. Απλά είναι ακραία τα ratings και αν συνεχίσει έτσι, ωραία πάει και για 95 rating. Εντάξει, δεν νομίζω, λέμε τώρα. Αλλά και για 94 πάει σίγουρα. 100%. Εδώ δίνει Bremer 90, ας πούμε. Εντάξει, πολύ καλό, πολύ καλό. Οπότε μια ιταλική squad μπορούμε να τη φτιάξουμε κάπως στα δεξιά και δίνει Κουλιμπάλη τη μοβδίση 95. Με βοηθάει πάρα πολύ. Η Σάμου λέει κάνει ιταλική squad και δεν θα πω όχι εννοείται. Και right back ένα Guardado. Εντάξει, όταν δεν το θέλω τον Guardado, το δίνει συνέχεια. Δίνει συνέχεια το road to the final, αν έχετε παρατηρήσει. Τώρα που τον ήθελα δεν μας το δίνει. Δεν πειράζει, μην είμαστε άπιστοι γιατί έχει πάει πάρα πολύ καλά. Μας δίνει και ένα Χαντάνοβιτς, okay, μια χαρά είναι και αυτό. Και left back, ποιο να ζητήσω left back, δεν ξέρω. Ναι, δεν γίνεται τόσο καλό. Βασικά κάτι έπρεπε να ζητήσω για να μην είναι τόσο άσχημο. Πάμε με αυτόν τον Γάλλο που είναι από την, πώς τη λένε, την League One. Εντάξει, ακραία ομάδα. Το chemistry δεν ξέρω πώς θα βγει και δίνει Κόρτομπα σε ψήφια από τη Serie A. Εντάξει. Δεν ξέρω, πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε ήδη 93 rating. Αυτός εκεί πέρα δεν θα μπει, θα πάει από εκεί. Θα βγάλουμε και αυτή την αλλαγούλα, δεν αλλάζει κάτι όμως. Οπότε τώρα τι θέλουμε, θέλουμε ένα left back είτε από Νάπολη, αν και δεν υπάρχει καλό νομίζω. Ή θέλουμε ένα left back από την League One. Ή έναν γάο left back να αλλάξω θέση με Zidane. Πολλά μπορούν να γίνουν, εντάξει. Για να δούμε. Τι μας δίνει τον center back της Aston Villa. Okay, θα έχουμε θέμα με το chemistry, έτσι όπως το βλέπω, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, θα δώσει icons, θα λυθούν όλα. Το θέμα είναι μπας και δώσει ένα-δύο icons και κυνηγήσουμε πάλι σίγουρα 193 food draft, γιατί όχι, άμα συνεχίσει έτσι, 194. Γιατί είναι ακραία τα offers που έχουμε, έχουμε Zidane, έχουμε τον Pelé μπροστά της Bundesliga, έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια και μας δίνει left back από την Nice, όπου κάνει πράσινο με τον Atal που έχουμε. Ακραίο, εντάξει, δηλαδή είναι σαν να με βοηθάει πάρα πολύ τον draft αυτό. Σαν να μου λέει, σαν να μου ανοίγει το δρόμο για να κάνουμε το 100 chemistry που μας δυσκολεύει μέχρι ώρας. Οπότε τώρα έτσι όπως βλέπω ότι θέλουμε ένα right winger από Serie A και ένα left winger icon. Με ένα Ronaldinho. Ένα Ronaldinho θέλουμε. Και τελειώσαμε. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Αλλά προς τη μη θα αρκεστούμε στον Neymar από ό,τι βλέπω. Τώρα να πάρω Cancelo υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει λόγος. Να πάρω Sancho υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει λόγος. Οπότε με τον Neymar θα πάμε.
Και είναι και γάλλο, και είναι και από Λιγκουάν, οπότε κάνει και πράσινο, όχι πράσινο, μακάρι να κάνει πράσινο, κάνει πορτοκαλί με τον Ατάλ και μας δίνει και Ντόλμπεργκ. Και άμα παίρνει Ιαπωνή, ο οποίο βέβαια δεν χωράει, αλλά καλό είναι να υπάρχει, ποτέ δεν ξέρει. Εδώ θέλω ένα Νάικον, ένα Ροναλντίνιο. Όχι, εντάξει, πολύ ακραίο. Δίνει η Ρόμπερτσον όμω είναι μιντάρι, ο οποίο είναι απλά για το rating. Έχουμε 91 chemistry. Όπω λέω, θέλουμε οπωσδήποτε striker, left winger και right winger. Κατάλληλα είμαστε καλυμμένοι, αλλά δυστυχώ δεν βλέπω να τον δίνει. Να πάμε τον Καπλίτο. Είναι πολύ low rated όμως. Τον Νταρμιάν θα πάρουμε. Πάμε τον Νταρμιάν γιατί είναι right wing back. Οπότε μπορεί να παίξει και right winger και να μας βοηθήσει στο chemistry ο Νταρμιάν. Τώρα ο Καπλίτο δεν νομίζω να βοηθήσει καθόλου στο striker που είναι. Οπότε πάμε με τον Νταρμιάν και δεν τον ανεβάζει. Δηλαδή ήταν πως δεν το ανεβάζει, αλλά καλό να υπάρχει. Ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Και μας δίνει Λεάο, αλλά είναι left winger γάμο. Πάλι η ερμηνεία από κακό player pick μας δίνει Λεάο όπως και στο προηγούμενο draft. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και για το rating και για το chemistry. Απλά τώρα για το chemistry δεν βοηθάει γιατί από εκείνη την πλευρά δεν έχουμε καθόλου σερία. Και από εδώ είναι sexy. Τώρα striker να δώσει τα τελευταία δύο picks δεν γίνεται γιατί είναι η θέση που δίνει για το κέντρο. Οπότε τι να ζητήσουμε τώρα, δεν ξέρω πραγματικά. Με τον Neymar πάνε 97 όμως. Γιατί κάνει και με τον Everton League, αυτό δεν το είχα δει. 92 rating, 97 chemistry και έχουμε στο reserves Pelé και Bruno. Οκ, τι ακόμα θες, για να δούμε. Λογικά δεν θα είναι καλές. Αλλά το θέμα είναι να μείνει το rating 92, όπως και στο προηγούμενο draft. Με το κουτίνιο πέφτει, δεν πέφτει, μένει 92. Και για να δούμε τελευταίο pick, μακάρι να είναι καλό. Εντάξει, δεν πρόκειται ποτέ να ήταν, αλλά το πίστευα στο για λίγο. Μας δίνει η Μάντισον και μένει 92 όμως. Οπότε σίγουρα 93, λέτε 94. Παιδιά, δεν είναι απίθανο, να ξέρετε. Δεν το θεωρώ απίθανο να πάει 94. Και με Ρόμπερτ, εντάξει, 93 τώρα με Ρόμπερτ μπορεί να. Δύσκολο βασικά, δεν νομίζω. Εντάξει, ήμουν υπερβολικά αισιόδοξο, αλλά πιστεύω να ξέρετε ότι είναι υπερβολικά close αυτό το draft για 94 rating. Γιατί έχουμε 285 στο πάγκο. Άμα αντί για το 1,85 είχαμε 1,95, ήταν σίγουρο 94 rating. Εντάξει, δηλαδή βλέπετε είναι πάρα πολύ εφικτό πλέον το 194. Και το θέμα τώρα να μα δώσει ο manager το 3 chemistry. Το οποίο βέβαια δεν ξέρω πώ θα γίνει. Θα γίνει αν μα δώσει. Ακόμα και η manager από σέρι, αν μα δώσει, από έτσι όπω το βλέπω τώρα, δεν. Θα πάει το chemistry 100. Πρέπει να μας δώσει manager από Serie A που να είναι ή Γάλλος ή Βραζιλιάνος. Ακραίο, δεν μπορεί να γίνει ποτέ αυτό. Αχ, μας δίνει σέρβο. Ακραίο, μας δίνει σέρβο. Αλλά δεν αρκεί όμως. Γιατί θα μείνει το chemistry 99. Τώρα ποιο να πάρουμε το Πορτογάλο ή να πάρουμε τον Ιταλό. Εδώ η απορία. Πορτογάλο ή Ιταλό. Πάμε τον Ιταλό. Και έχουμε 93 rating, 99 chemistry. Εντάξει, επειδή έχουμε κάνει 193, δεν θα ασχοληθώ τόσο. Δώστε μου ένα λεπτάκι, δεν θα ασχοληθώ τόσο. Αλλά θα το παλέψω μπάχ και το καταφέρουμε. Λοιπόν, κάθισα 5 γεμάτα λεπτά, δεν μπορούσα να βρω άκρη. Το αφήνω όμως, δεν θα κάνω draft, το αφήνω. Και πείτε μου κάτω στα σχόλια άμα βλέπετε πώς μπορεί να πάει το chemistry 100. Δεν πολύ νοιάζει, γιατί έχουμε ήδη καταφέρει το 193 στο προηγούμενο draftάκι, οπότε χαλάει, δεν πειράζει. Αλλά άμα βρείτε κάποια λύση κάτω στα σχόλια, πείτε μου να το φτιάξουμε. Κρατάμε τα θετικά ότι κάναμε 193 και ότι από εδώ και πέρα έχουμε στόχο, αφού έχουμε βελτιωθεί τόσο πολύ τα drafts, μακάρι να μην τα ξαναρίξουν. 194 αφού τρεφτάνε τη νόημα στόχο. Αυτά λοιπόν, τα λέμε σύντομα στο νέο βιντεάκι. Γεια σας.